Ηλίας Χατζηγεωργίου, φωτοτεχνικός εδώ της εκπομπής μας, ο αδερφός Ηλίας, να μας φωτίσει. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σε βρίσκω, Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλώς. Για βοηθά λίγο τώρα να καταλάβω, γιατί από τη μια πλευρά πρέπει να πω ότι τις περιμέναμε πώς και πώς και ήρθαν και είναι 120, έχουν και ασφαλιστικά, έχουν και χρέη προς δήμους, έχουν και προσεφορίες, δεν έχω καταλάβει. Για πάμε να τα αναλύσουμε έτσι λιγάκι. Βασικά δημιουργεί δύο ταχύτητες, τους πολύ ως, λίγο ως πολύ κερδισμένους από αυτή την ρύθμιση. Και κυρίως όσον αφορά το κομμάτι των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί και μπορούν να ενταχθούν μέσα στη ρύθμιση αυτή και τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι πρώην επαγγελματίες. Λοιπόν, μάλιστα υπάρχει... Ωραία, μας το βάζεις, Ηλία. Ένα κομμάτι είναι οι ασφαλιστικές οφειλές. Ναι. Όπου εκεί δεν εξαιρείται κανένας. Και εταιρεία να έχεις και να χρωστάς, μπορείς να πας να μπεις στη ρύθμιση. Ο μόνος κόφτης είναι τα 50 ευρώ. Δηλαδή τα 50 είναι τα λιγότερα που μπορείς να δώσεις ένα μήνα. Ακριβώς. Η διαδικασία της ρύθμισης θα κρατήσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχει και περισσότερος χρόνος δηλαδή για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση αυτή. Θεωρώ ότι δόθηκε περισσότερος χρόνος για να μπορέσει ο ΕΦΚΑ να κάνει την εκαθάριση των εισφορών του 2018, γιατί ακόμα δεν έχει καθαριστεί η χρήση 2018. Με τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων του 2017. Να υποθέσω, Ηλία, ότι το 2018 είναι μέσα, λοιπόν. Δηλαδή, ό,τι έχει μαζευτεί μέχρι και το 2018. Ναι, ρυθμίζονται οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018. Μάλιστα. Απλά το κομμάτι των επαγγελματιών δεν έχει καθαριστεί και δεν ξεκαθαρίζεται κατ' επέκταση τι είναι ληξιπρόθεσμο και τι δεν είναι. Άρα γι' αυτό θεωρώ και δίνεται αυτό το μεγαλύτερο περιθώριο στις επιχειρήσεις να μπορέσουν και στους οφειλόμενους να μπορέσουν να κάνουν την αίτηση αυτή. Είπε κάτι χθες η κυρία Αχτσιόγλου σε σχέση με αυτό για μείωση, όχι των προσαυξήσεων και τα λοιπά, τα οποία είναι σημαντικά, δεν θα τα προσπεράσω, αλλά για μείωση και της βασικής οφειλής. Εκεί η δεύτερη φάση αφορά καταρχήν τους οφειλέτες προς τα επαγγελματικά ταμεία για τις προσωπικές τους ασφαλιστικές φορές. Πρώην ΟΑΕ, πρώην ΣΜΕΔΕ, πρώην ΤΣΑΕ κτλ. Είναι πολλοί κόσμος εκεί πάντως. Είναι πολλοί κόσμος. Είναι δηλαδή σχεδόν όλα τα μαγαζιά που κλείνανε τα τελευταία χρόνια και εσύ έχεις και πελάτες και ξέρεις καλύτερα από μένα, σταματάγανε να πληρώνουν οφειλές και έχει βρεθεί κόσμος εγκλωβισμένος που να μην μπορεί να βγάλει σύνταξη, να μην μπορεί να πληρώσει τίποτα και πάει λέγοντας. Για τις οφειλές του 2002 και μετά θα μπορεί να επιλέξει ο οφειλέτης να γίνει επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με τα νέα δεδομένα, όπου θα εφαρμόζεται η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά που είναι τα 160 ευρώ το μήνα. Οπότε θα υπάρξει και μείωση κεφαλαίου, επειδή θα γίνει επαναπροσδιορισμός. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, πάει σε μεγάλο βάθος χρόνου, είναι 15 χρόνια πόσα είναι. Είναι θετικό. Και άμα κάποιος ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ όταν είχα μαγαζί, ήμουν στη δεύτερη κλάση, πώς το λέγανε. Ναι. Λοιπόν, αν μπορώ να κατέβω στα 150 ευρώ και ξαφνικά εκεί πέρα που χρωστάω 10.000, να χρωστάω 5, λέω υποθετικά ποσά τώρα για να γίνει κατανοητό, εντάξει, και μου βάζεις και δόσεις, κατά κάποιο τρόπο με ξεμπλοκάρεις. Βέβαια, κανένας δεν θα μου βάλει λεφτά στην τσέπη, έτσι. Μιλάει υπουργός, μιλάει για μείωση κατά περίπου μεσοσταθμικά στα 65% της σημερινής οφειλής. Καταλαβαίνουμε ότι είναι θετικό, βέβαια. Υπάρχει και το αρνητικό κομμάτι σε αυτό το θέμα, όπου... Μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, μετά όταν θα κάνεις αίτηση για συνταξιοδότηση, θα υπάρξει μείωση στο κομμάτι της σύνταξης, γιατί θα έχουν πληρωθεί λιγότερες ασφαλιστικές φορές. Εκεί, σαν σκέψη προσωπική, ήταν ότι ενδεχομένως, αν ήθελε να είναι ακόμα καλύτερη και δικαιότερη η διαδικασία της ένταξης αυτής, θα μπορούσε να εξαιρέσει τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης που δεν πληρώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, δεδομένου ότι η υγειονομική περίθαλψη όσα χρόνια ήταν οφειλέτης ο ασφαλισμένος δεν μπορούσε να έχει, γιατί δεν είχε βιβλιάριο υγείας, γιατί δεν είχε πληρώσει τις ασφαλιστικές τους φορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό και θα μπορέσει, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, θα μπορέσει και να ξεμπλοκάρει πολύ κόσμο και περίπου μιλάμε και για 80.000. Αν καταλαβαίνω καλά το σκεπτικό σου, Ηλία, αν καταλαβαίνω καλά το σκεπτικό σου, λες, είναι καλό για τους ανθρώπους, βολικό, εξυπηρετικό, τέλος πάντων ό,τι είναι, αν και πρέπει να πω ότι εδώ ξανά, το επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ,
δεν θα σου βάλει κανένα λεφτά στην τσέπη. Έτσι, όπως λέει η Ανδρομάχη, όπως λέει η Ανδρομάχη εδώ, ομορφιά μου, ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο για τις 120 δόσεις. Πρέπει να είμαι και ευχαριστημένη επειδή από τη Συσάχτη έφτασα στους πληστηριασμούς και τις 120 δόσεις. Σοβαρά τώρα. Άντε, λέει καλή λευτεριά. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η ανάγνωση. Όμως, αν πάρουμε τις 120 δόσεις ως ένα μέτρο που έχετε να ρυθμίσει ένα κακό πράγμα, που είναι ότι δεν έχουμε λεφτά και χρωστάμε. Θα κάνει καλό στους πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν το μέσο, αλλά δεν θα κάνει καλό στο ταμείο, αν κατάλαβα καλά από αυτά που λες. Εντάξει, ξεμπλοκάρει καταρχήν τον ίδιο τον πολίτη, δεδομένου ότι αναστέλει τα μέτρα εισπραξής για όσο διάστημα παραμένει η ρύθμιση σε ισχύ. Ενδεχομένως θα είναι χαμένο το ταμείο. Βέβαια, το ταμείο θα εισπράξει χρήματα, τα οποία χρήματα μέχρι στιγμής δεν ήταν σε θέση να εισπράξει, ναι, δεδομένου ότι ο φιλέτης δεν είχε το περιθώριο και τη δυνατότητα. Άρα, από το καθόλου και το τίποτα, κάτι θα μπει στο ταμείο, το οποίο καλύτερο είναι από το να είναι άδειο. Μάλιστα. Είπες ότι αυτό αφορά και τις επιχειρήσεις, δηλαδή νομικά πρόσωπα κτλ. Και τις οφειλές προς τις εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή τον πρωινίκα, όπου εκεί βέβαια δεν υπάρχει θέμα μείωσης κεφαλαίου, γιατί είναι ασφαλιστικές εισφορές αλλού. Δεν μπορεί ο εργοδότης να καθορίζει τις ασφαλιστικές εισφορές που θα δώσει για τον εργαζόμενο. Mm-hmm. Άρα εκεί μιλάμε καθαρά μόνο για μείωση των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο φιλέτης. Και να υπενθυμίσουμε επίσης ότι αν γίνει εφάμπαξη πληρωμή, θα υπάρχει και 100% μείωση αφαίρεση, δηλαδή των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί. Επίσης είναι σημαντικό, γιατί συνήθως βλέπουμε κάτι ποσά τα οποία είναι 5 χρωστούσα, γιατί φτάνει ο χρωστάω 20 στο τέλος. Τέλος πάντων. Εντάξει, όσο περισσότερο, όσο πιο παλιά είναι ο φιλί, το φτάνει και μέχρι το 120%. Πάμε τώρα, Ηλία, εκτός από τα ασφαλιστικά και στα υπόλοιπα. Καταρχήν, τι καλύπτεται? Είναι η δημοτική φόρη, είναι η φόρη προς την εφορία? Εκεί μετά έχουμε άλλες δύο ρυθμίσεις. Είναι το κομμάτι των οφειλών προς την φορολογική διοίκηση, εφορία δηλαδή, όπου εκεί η αίτηση θα γίνεται μέχρι τις 28 Ιουνίου, δίνεται πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα για τους οφειλέτες και θα αφορά... Είναι σκάρτη δύο μήνες, έτσι, ενώ δηλαδή για τα ασφαλιστικά μιλάμε για Σεπτέμβρη, τώρα μιλάμε για τέλος Ιουνίου και είμαστε ήδη στην 6 Μαΐου, έτσι, 6 Μαΐου. Ακριβώς, θα είναι πολύ λιγότερο το χρονικό διάστημα και θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες πρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2018. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα αφορά τις φετινές οφειλές, το φετινό φόρο εισοδήματος, τον φετινό ένφια που θα επιβληθεί, έτσι κι αλλιώς θα είναι μετά την διαδικασία της ρύθμισης. Το μεγάλο μειονέκτημα και ο μεγάλος χαμένος εδώ θα είναι τα ξεκάθαρα τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι εταιρείες. Οι εταιρείες δηλαδή, όπου εκεί ουσιαστικά δεν μπορούν να μπουν μέσα στη ρύθμιση. Το μόνο που τους δίνει είναι την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 σε 18 και την αύξηση των δόσεων των οφειλών που δημιουργήθηκαν από έκτακτη από 24 δόσεις σε 30. Αυτό, Ηλία, ήταν αυτό που έλεγε χτες ο Τσαγαλώτος και οι υπόλοιποι υπουργοί, γιατί πρέπει να πω ότι είναι μειχτή υπουργών είδαμε χτες έτσι στην έκτακτη. Ότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς που δεν έχουν, όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Προφανώς είναι σαν να θεωρεί ότι οι εταιρείες. Αυτό λέω. Είναι εταιρείες, έτσι όπως μας το περιγράφεις, είναι σαν να έχει μια αντίληψη. Το μέτρο τουλάχιστον αυτό αποπνέει. Ότι οι επιχειρήσεις είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δηλαδή, πώς να το πω. Δεν θεωρείται στρατηγικός κακοπληρωτής ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει ατομική επιχείρηση και θεωρείται στρατηγικός κακοπληρωτής μια επιχείρηση επειδή εγώ και εσύ ιδρύσαμε μια ΟΜΕ που επί της ουσίας είμαστε πάλι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σωστό. Δεν το θεωρώ καθόλου δίκαιο. Άρα, από ό,τι λες, οι 120 δόσεις δεν αφορούν τις επιχειρήσεις. Εκεί πάμε από τις 12 στις 18 δόσεις. Αφορούν μόνο τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Ατομικές είναι για αυτές η ΚΙΑ και πώς τις λένε. Φυσικό πρόσωπο, ατομική επιχείρηση. Αυτό αφορά και γιατί. Τα μη κερδοσκοπού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα. Σε ρωτάω και επιμένω σε αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος επί της ουσίας είναι μισθωτός, αναγκάστηκε να φτιάξει μια τέτοια εταιρεία για να πληρώνεται. Μα η εταιρεία δημιουργήθηκε μέσω κρίσης και αύξησης υπερβολικά των φορολογικών και ασφαλιστικών συντελεστών για να μπορέσει να το απεξέλθει ο επαγγελματίας. Για τους υπόλοιπους, Ηλία, τι υπάρχει, γιατί εδώ πέρα... Για τους υπόλοιπους είναι όσοι έχουν εισοδήματα, δηλωμένα πραγματικά εισοδήματα εκεί, πετά εκτός τα τεκμαρτά, όσοι έχουν πραγματικά εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, τους δίνει τη δυνατότητα να μπει σε 120 δόσεις
Με κόφτη βέβαια τα 30 ευρώ, το ελάχιστο ποσό της δόσεως. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια κλίμακα που όσο αυξάνεται το εισόδημα, τόσο θα μειώνεται το ποσό της δόσης που θα μπορεί να παίρνει ο φιλέτης. Θα υπάρχει δηλαδή μιας υπολογισμός, ώστε να βγαίνει το ετήσιο ποσό που θα μπορεί να δίνει σε συνάρτηση με το εισόδημά του. Εκεί στη συνάρτηση θα παίζει ρόλο και ο ρυθμός των τέκνων, όπου θα υπάρχει μείωση του μεσοσταθμικού συνέδρου. Άρα, για να τα βάλουμε κάτω, οι 120 δόσεις είναι το ενδεχόμενο, αν έχεις τα εισοδήματα, το χρέος προς την εφορία και τα τέκνα, τα παιδιά, έτσι, ώστε να μπορείς να κάνεις πλήρη εφαρμογή του μέτρου. Με βέβαια, εισοδήματα που είχε το 2017, έτσι, γιατί οι δηλώσεις του 2018 δεν έχουν μπει στη συνάρτηση και δεν πρόκειται να μπουν στη συνάρτηση μέχρι τις 28 Ιουνίου, γιατί είναι πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φετινών. Και εκεί είναι έτσι μια... Πάντως μου είπες και κάτι το οποίο το σημείωσα, γιατί το θεωρώ θετικό. Έχει να κάνει με τα πραγματικά εισόδηματα. Δηλαδή το δηλωθέν εισόδημα. Αυτό είναι καλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος, εσύ το ξέρεις, το λύζεσαι κάθε μέρα, πάρα πολλοί κόσμος πληρώνει με βάση τα τεκμαρτά εισοδήματα, τα οποία καμία σχέση δεν έχουν πια με τα εισοδήματά μας. Δηλαδή... Το παράδοξο είναι ότι η αφιλή μπορεί να δημιουργήθηκε λόγω τεκμαρτών εισοδημάτων μέσω του φόρου εισοδήματος. Σωστό. Τουλάχιστον τα ξέρει. Βέβαια, να βάλω ένα αστερίσκο να δούμε, περιμένω με αγωνία το νομοσχέδιο για να δω τι θα θεωρεί φορολογητές εισοδήματα. Δηλαδή, αν θα περιλαμβάνει μόνο το μισθό, τη σύνταξη ή τα αποτελέσματα της ατομικής επιχείρησης, ή θα θεωρεί και τα ευκαιριακά εισοδήματα. Ηλία Χατζηγεωργίου, θέλω δύο πραγματάκια, τα θέλω πολύ σύντομα γιατί με πιέζει η Αγγελάκη εδώ απέναντι. Το ένα, εσύ από ό,τι είδες μέχρι τώρα, τι θα άλλαζες, και το δεύτερο, να μου βγάλεις ένα ρεζουμέ, δηλαδή καλό, κακό, μέτριο. Αυτά. Εντάξει, εγώ αυτό που θα άλλαζα ξεκάθαρα είναι να μπορούν να ενταχθούν μέσα και τα νομικά πρόσωπα κρατοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να μπαίνουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή, γιατί... στη δυνατότητα των 120. Κοιτάξτε, τι γίνεται. Ενώ σαν φυσικό πρόσωπο σου είναι το δικαίωμα το να γίνει ένα σωλή των μέτρων, αν είσαι διαχειριστή σε μια εταιρεία η οποία εταιρεία δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση γιατί σου δίνει μόνο 18 δόσεις, αυτόματα τα μέτρα συνεχίζονται. Άρα, για 1 εκατομμύριο περίπου διαχειριστές επιχειρήσεων, ουσιαστικά ρύθμιση για να ξεμπλοκάρουν τα προσωπικά τους δεδομένα των τραπεζών, επί της ουσίας δεν ισχύει. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το ρεζουμέ είναι, εντάξει, είναι θετικό, δεν το συζητάμε. Οποιοσδήποτε δόσεις δίνονται για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει ο κόσμος, έστω και η μισή από τους οφειλέτες να ξεμπλοκάρουν, είναι καλό προς την οικονομία και προς τους ίδιους. Βέβαια, προσοχή, θα υπάρχει περιορισμός στο να μην δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από εδώ και στο εξής. Άρα θα είναι δύσκολο το να μείνει η ρύθμιση σε ισχύ μέχρι το τέλος αποπληρωμής της. Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μια χαρά τα κατάλαβε ο κόσμος. Μου σας γράσιας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.